Μετά από εννέα ολόκληρου μήνε που αναγκάστηκαν να ζήσουν δίχω καν τα απαραίτητα, χιλιάδε δικαιούχοι του προγράμματο Στεβά στην Κρήτη, φαίνεται ότι σε λίγε μέρε θα δουν κάποιε από τι ποσότητε τροφίμων από αυτέ που θα έπρεπε να έχουν λάβει να μπαίνουν στα σπίτια του, καθώ σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Υγεία και Κοινωνική Μέριμνας τη περιφέρεια Κρήτη, η περίοδο ομοιρία τελείωσε με την ολοκλήρωση τη δικαστική διαμάχη μεταξύ δύο μειοδοτών. Πραγματικά είναι για όλου μα μια ανακουφιστική απόφαση και μια ανακουφιστική εξέλιξη. Την περιμέναμε σχεδόν και εδώ και περίπου 1,5 χρόνο να ολοκληρωθεί. Και επιτέλους ξεκινάμε να κάνουμε αυτό που είχαμε, είχαμε προγραμματίσει να υλοποιήσουμε. Τα προϊόντα θα μοιραστούν όλα στον κόσμο όπως είχαμε πει σε πολύ μεγάλες ποσότητες ούτω ώστε να προλάβουμε μέσα στο χρονικό διάστημα της παράτασης που έχει δοθεί μέχρι 36-23 να διατεθεί το σύνολο του ποσού ούτω ώστε να μην χαθούν οι υπόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα σε επίπεδο Κρήτη αφορά περίπου 7.500 οικογένειε και περισσότερα από 11.000 φυσικά πρόσωπα, που εδώ και 9 μήνε, στην καρδιά τη ενεργειακή κρίση και τη πρωτοφανού ακρίβεια, είχαν εκτό των άλλων να διαχειριστούν τι δυσκολίε ακόμη και για τα απαραίτητα τη διατροφή του. Ο κόσμο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Να ξέρει όμω ότι δεν οφείλεται αυτό το πράγμα σε εμά. Εμείς που είμαστε κοινωνική υπηρεσία και που καταλαβαίνουμε και ακούμε τα παράπονα του κόσμου, γνωρίζουμε τι σημαίνει να είσαι στα όρια της στόχιας και να μην μπορείς να εξασφαλίσεις τα προστοζήν και να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ να διαμαρτύρεσαι Η πρώτη διανομή επιχειρείται να γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ενώ μια δεύτερη θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να γίνει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά και το Γενικό Διευθυντή Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, να Εξηγούν ότι μετά τη διαμάχη των μειοδοτών, ο μειοδότη που θα τρέξει τελικά το πρόγραμμα ζητάει ανατιμήσει, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τι ποσότητε που τελικά θα δοθούν. Εμεί από την δική μα τη μεριά θέλουμε να επιτύχουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ε, περισσότερα προϊόντα, περισσότερα αγαθά ε, για του ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει ότι όσο αναθεωρούνται οι τιμέ, θα λιγοστεύουν τα τρόφιμα προ του ανθρώπου. Εμεί ε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ούτω ώστε ο κόσμος να πάρει τα αναγκαία εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων και παράλληλα θα συνεχίσουμε μετά α, στα πλαίσια μιας τηλεδιάσκεψης που θα γίνει με όλους τους φορείς κοινωνικής σύμπραξης την διανομή αναμίνα μέχρι και το τέλος προγράμματος. Μπορεί η περίοδος ομοιρίας χιλιάδων δικαιούχων να δείχνει ότι έφτασε στο τέλος της, ωστόσο ο φόβος επανάληψης μιας τέτοιας κατάστασης που αποτελεί ευθεία απειλή για χιλιάδες νοικοκυριά παραμένει ακόμη ανοιχτός. Με τα στελέχη περιφέρειας να τονίζουν ότι απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου τόσο κομβική σημασία προγράμματα για ευάλωτου συμπολίτε μα να μην θίγονται βάναυσα στο βωμό του συμφέροντο μεταξύ μειοδοτών. Η δική μα προσπάθεια είναι να φροντίσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες με μεγαλύτερη επιμέλεια όσο μπορούμε, ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε ε, τέτοιες διενέξεις. Θα πρέπει νομίζω να γίνει μια αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου, τουλάχιστον για τα κοινωνικά προγράμματα, ούτω ώστε... Αυτό που είναι πραγματικά ομοιοδότη να μην του στερείται το δικαίωμα να προσφύγει οπουδήποτε και να κάνει ένσταση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αλλά κάπου να έχει ένα όριο.